Κώστας Νικολακόπουλος, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Χαίρετε. Έλα Νίκο, τι κάνεις? Καλά είμαι εδώ, συζητάμε για τον τελικό του κυπέλλου. Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο, ναι, βέβαια, ναι. Ναι, σωστά. Ναι. Κάθε χρόνο το ίδιο. Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία. Έτσι, στο Ολυμπιακό, εντάξει, είναι, ήταν μια απογοήτευση σήμερα με την ομάδα Β. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Χάνει το ένα παιχνίδι μετά το άλλο. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι ενδέχεται, μιας και ξεκινάς από αυτό, να έχουμε τίποτα εξελίξεις για τον πάγκο, λέω. Για τον Ιμπαγάσα, λέω εγώ τώρα. Αν μου πεις, είμαστε στο φινάλε της σεζόν. Τελειώνει το πρωτάθλημα. Τώρα ναι. Τι να πεις πλέον. Τι να αλλάξει, ναι. Ο Ολυμπιακός είναι τελευταίος, να πούμε, στο γκρουπάκι. Έφτασε τελευταίος. Είναι τελευταίος με 15 βαθμούς. Ο Γιούχτας έχει 17. Ο Παναθηναϊκός Β' έχει 18. Όσο και ο Παναχαϊκοί. Πέφτουν οι τρεις τελευταίοι. Έτσι, και ο Παναθηναϊκός Β' είναι μέσα στην τριάδα. Τελευταία. Ναι, ναι. Απογοήτευση, πραγματικά. Τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας, που είναι πιο σοβαρά, της πρώτης ομάδας, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της για τη ρεβάνς με την Φενέρμπαχτσε. Μέχρι τώρα ευτυχώς δεν υπάρχουν προβλήματα. Έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, εκτός από τον περιμένο Ρέτσο, ο Μεντιλίμπαρ. Κοιτάζει τα πλάνα του, κοιτάζει και τη Φενέρ. Είδανε χθες και τη Φενέρ κατασκόπευσαν, που λέμε, το παιχνίδι και από τα λάπτοπ και αυτά, οι αναλυτές, οι συνεργάτες κλπ. Δεν μπορώ να πω ότι τρόμαξαν από την εικόνα της χθες της Φενέρ. Δεν ήταν τίποτα φοβερό και τρομερό Φενέρ στο χθεσινό παιχνίδι με την Καραγκιουμρούκ, που την κέρδισε, δύσκολη νίκη. Αρκεί να πούμε ότι καλύτερος παίχτης ήταν ο goalkeeper. Αυτό λέει πολλά. Αλλά από την άλλη, άλλο το ένα παιχνίδι, άλλο το άλλο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι και η Φενέρ θα πάει με το 100% την Πέμπτη στο γήπεδό της, θέλοντας να ανατρέψει το σε βάρος αποτέλεσμα. Έχει και αυτή επιστροφές, από ό,τι βλέπουμε από τα ρεπορτάζ σήμερα, ότι όλοι οι παίχτες της θα είναι διαθέσιμοι. Τώρα δεν ξέρω βέβαια πόσο θα είναι ετοιμοπόλεμοι, ο Τζικού, ο Ουντέρ, ο Κίνγκ, που σήμερα προπονήθηκαν κανονικά ενώ προέρχονταν από τραυματισμούς. Όλοι με ξέρεις τον Όστερβολτ βέβαια, που εγχειρίστηκε το παιδί, άτυχος, τον τραυματίστηκε στο Καραϊσκάκι. Θα δούμε τι θα σκεφτεί για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού ο Μεντιλίμπαρ σε αυτό το μάτς. Ακόμα δεν φαίνεται να θέλει να ασχοληθεί μέσα από την προπόνηση με την ενδεκάδα, με το τι σχήμα θα παρατάξει. Ούτε για το κέντρο της άμυνας είμαστε σίγουροι. Για το κέντρο της άμυνας δεν νομίζω. Επειδή είναι μετρημένα κουκιά, γι' αυτό ρωτάω. Ναι, δεν νομίζω να υπάρχει εκεί καμία αμφιβολία. Ο Ντόι θα είναι πάρα πολύ περίεργο να δούμε κάτι άλλο διαφορετικό, αφού δεν υπάρχει παίκτης που να μπορεί να πάρει την θέση του δεξιού στόπερ δίπλα στον Κάρμο. Εναλλακτικά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού φανταζόμαστε, κάζουμε, μπορεί να είναι ο Ιμπόρα ή ο Κίνη. Θα πάρει και τον Κουτσίδη από την ΚΑΠΑ 19, από τον Ολυμπιακό Β, να τον έχει μαζί του στην Κωνσταντινούπολη. Κάπως έτσι θα πάνε τα πράγματα. Νομίζω ότι μπροστά είναι περισσότερο αυτό το που και πάλι θα έχουμε, νομίζω, το τρεις παίχτες για δύο θέσεις, τον Γιόβετιτς, τον Μποντένσε, τον Μασούρα και τον Όρτα. Νομίζω ότι και εδώ θα έχουμε πάλι, θα είναι τρεις παίχτες για δύο θέσεις. Το οποίο θα το αποφασίσει, νομίζω, αύριο μεθαύριο ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και αύριο πρωί έχει προπόνηση, θα πετάξει ομάδα μεθαύριο να πάει στο Κωνσταντινούπολη και θα κάνει εκεί την τελευταία της πρόβα, να το πούμε έτσι. Αύριο περιμένουμε και το διαιτητή του παιχνιδιού που θα ορίσει η UEFA. Το πρώτο παιχνίδι ήταν ο Ελβετός, ο Σέρερ, να θυμίσω, με έναν, πώς το λένε, Γερμανό ΒΑΡ. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είναι τώρα όλα τα πράγματα, πάνε σε αυτό το παιχνίδι, όλη η προσοχή είναι εκεί στραμμένη. Βέβαια, στο βάθος του μυαλού υπάρχει και το παιχνίδι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, που είναι ένα
θα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Απλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη πρόκληση η ευρωπαϊκή, κακά τα ψέματα, έχουν πάει πίσω όλα τα άλλα, αλλά στην πραγματικότητα και αυτό το παιχνίδι θα κρίνει, ξέρουμε ότι θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα κρίνει πολλά στην υπόθεση της κούρσας του πρωταθλήματος. Οπότε να πούμε ότι ήδη τα εισιτήρια του αγώνα του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ήδη είναι στη διάθεση του κοινού. Από σήμερα είναι και 10 το πρωί ως 6 το απόγευμα και καθημερινά. Για το, με τις τιμές 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 65 και τα VIP είναι λίγο πιο πάνω, 150 και 200. Ήδη έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων από το ίντερνετ, από το στο σελίδα του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι είναι στις 8.30 το βράδυ, πρέπει να πω. Καλογερόπουλο, Κώστα, είδες? Καλογερόπουλος, ναι. Είδες ο μικρός. Πολύ ωραία, πολύ ωραία είδηση αυτή για, τον, για το παιδί. Σίγουρα, σίγουρα, και είναι και μια ανταμοιβή για το παιδί, γιατί κάνει μια καλή σεζόν στον Βόλο, που δεν είναι και ο Βόλος στα καλύτερά του φέτος. Όμως βλέπουμε ότι έχει παίξει 21 παιχνίδια βασικός, χώρια του κυπέλου ξέρω εγώ, ότι πάει καλά. Και εδώ πραγματικά, ξέρεις, πολλοί κόσμος πιστεύει ότι, ίσως να πιστεύει ότι ο Καλογερόπουλος είναι 22-23 χρονών, δεν είναι ούτε καν 20. Σωστά. Το λέω αυτό γιατί το πιστεύει, γιατί το παιδί το είχαμε δει ότι είχε παίξει από το Μαρτίνς, από τότε που ήταν ο Μαρτίνς στην άνοιξη του 21. 17 χρονών, πόσο ήταν, 16. Είχε παίξει δύο παιχνίδια βασικό στην πρώτη ομάδα. Ναι. Αλλά με διαφορά ότι τότε ήταν 17 χρονών. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε είναι ούτε καν, δηλαδή το καλοκαίρι θα γίνει 20 ετών. Και σίγουρα τον έχει βοηθήσει και αυτή η παρουσία του στο Βόλο να πάρει συνεχόμενα παιχνίδια και είδαμε που συμπεριλήφθηκε στη λίστα των... Τούτο Σπορ. Της Τούτο Σπορ, είναι με τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης. Είναι κάτι σημαντικό. Σε αυτή τη λίστα ήταν και ο Τζολάκης, νομίζω πρόπερση, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Μακάρι και ο Καλογερόπουλος να συνεχίσει έτσι, να γυρίσει στον Ολυμπιακό και να παίξει, γιατί όχι, είναι ένας καλός παίχτης. Εδώ να πω ότι ο Καλογερόπουλος έχει παίξει και στην Ευρώπη με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είχε παίξει με την Νάντ, τον είχε βάλει ο Μίτσελ βασικό πέρυσι 60 λεπτά στο Ολυμπιακός Νάντ. Ο Μίτσελ τα συνήθιζε κάτι τέτοια πάντα. Ναι, νομίζω, ναι, τον είχε βάλει βασικό βεβαίως. Και βέβαια συνεχίζει την προετοιμασία της και η K19 του Ολυμπιακού, που έχει τη μεγάλη, άλλη μια μεγάλη πρόκληση, αυτή το Youth Link των νέων. Πάει η ομάδα στην Νιόν για να παίξει με την Νάντ. 19 Απριλίου. Ναι, τώρα, την Παρασκευή. Δεν Παρασκευή. Είναι 19, 22 είναι ο τελικός, Δευτέρα. Ναι. Την Παρασκευή το μεγάλο παιχνίδι με την Νάντ. Ευτυχώς κάποιοι τραυματισμοί που υπήρχαν νομίζω ότι τώρα έχουν ξεπεραστεί. Έπαιξε και ο Πρεκατές το τελευταίο παιχνίδι, ο αριστερός στόπερ κανονικά. Ο Κουτσίδης είναι ok, που είχε λείψει στο προηγούμενο παιχνίδι με την Μπάγερν. Οπότε μάλλον θα είναι πλήρης η ομάδα έτσι όπως πάει και θα είναι μια ευκαιρία πραγματικά για αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν αυτό το εκπληκτικό που έχουν κάνει. Μάλιστα. Αυτά. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ να σε καλή καλά, συνέχεια, καλό βράδυ.